η καταπολέμηση αυτής της μορφής εγκληματικότητας και γενικότερα της μάστιγας των ανατολικών, η οποία πλήττει τους νεανθρώπους μας και ειδικά τους νέους ανθρώπους, αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα της ελληνικής αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ελλάδας Ελλάδας εντείνουν και επελπιστοποιούν τις υπηρεσιακές προσπαθήσεις με στόχο την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Σχετικά με την υπόθεση, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας λοιπόν, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, εντοπίστηκε φυτεία στην οποία καλλιεργούνταν χιλιάδες κοπιού χαφιτά, υπνοφόρου Μύκονος, παπαρούνες, στην περιοχή Νεοχωρακίου Τυμών Βιωτίας. Ο συγκεκριμένος χώρος τέθηκε σε διακριτική επιτήρηση και χθες, το πρωί 14/5/2018, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 4 ελοδοτοί καλλιεργητές της φυτείας. Πρόκειται για 3 υπηκόους ιδίας, ηλικίας 58, 47 και 36 ετών, καθώς και έναν 28χρονο υπήκο Πακιστάν, οι οποίοι κατηγορούνται για καλλιέργεια ναρκωτικών, ενώ επίσης 3 από τους ληφθέντες στερούνταν παντελώς νομιμικών εγγράφων παρανομής στη χώρα μας. Συνολικά, τους αστυνομικούς εκκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 3.700 κοπιούχα φυτά υπνοφόρου Μύκονος, ύψους από 30 έως 120 εκατοστών, τα οποία περιποιούνταν στις ληφθέντες με αυτόματο σύστημα ποτίσματος, αποτελούμενο από πλαστικούς σωλήνες και μπέκ. Όπως διακριβώθηκε, ο χώρος της φυτείας ήταν κατάλληλα περιφραγμένος και άριστα καμουφλαρισμένος με ξύλινες παλέτες, ενώ η μοναδική πρόσβαση ήταν εφικτή από παρακείμενη αποθήκη στην οποία διέμεναν οι 4 καλλιεργητές. Σε έρευνα τώρα που διενεργήθηκε στην προαναφερόμενη αποθήκη, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 3 νάιλο σακούλες, οι οποίες περιείχαν τμήματα από ξηραμένων φυτών, παπαδούνες, συνολικού ρηπτού βάρους 8 κιλών και 50 γραμμαρίων, οι οποίες είχαν υποστεί θρηματοποίηση με προφανή σκοπό την άμεση πώλησή τους. Επιπλέον, αναζητήθηκε να συλληφθεί ένας 64χρονος ήμεδακός, κατηγορούμενος ομοίως για καλλιέργεια ναρκωτικών και όπως προέκυψε, ως ιδιοκτήτης της αμαντέρου αποθήκης, απασχολούσε παράνομα ως εργάτες 3 από τους συλληφθέντες, ενώ τους παρήχε την αποθήκη ως κατάλημα, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την παράνομη παράνομη των κρατητούς στη χώρα μας. Την προνάξη την υπόθεση διεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Θηβών, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στο κύριο εισαγγελέα Πρωτορικών Θηβών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενδεικτικά για το πρώτο τετράμινο του 2018 οι υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ελλάδας Ελλάδας διαχειρίστηκαν 179 συνολικά υποθέσεις ναρκωτικών, συνέλαβαν για την εμπλοκή τους υποθέσεις αυτές 253 άτομα, ενώ κατάσχεσαν πάνω από 13 κιλά κανάβης, πάνω από 600 γραμμάρια κοκαίνης και περισσότερα από 200 γραμμάρια ερωίνης. Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της διάδοσης ναρκωτικών θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον και σε αυτό το σημείο θα δώσω το λόγο και θα καλέσω στο βήμα τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Στελεάς Αλλαντάς, υποστράτηγο Μιχνιάδη Κωνσταντίνου. Τον περασμένο Δεκέμβριο, εδώ από το νομό Βιωτίας και συγκεντρωμένο από την περιοχή της Αντίκερας, ο κύριος αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, αναγνώρισε και χαρακτήρισε συμβολικά το έτος 2018 έτος κατά των ναρκωτικών. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδος έχει καταρχήσει και υλοποιεί συγκεντρωμένο υπηρεσιακό σχέδιο κατά των ναρκωτικών, το οποίο αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην αντιμετώπιση του διαχρονικού αυτού προβλήματος. Με σύνθημά μας λοιπόν, όχι στα ναρκωτικά, όχι στην περιθωριοποίηση, όχι στον θάνατο, η ελληνική αστυνομία δίνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση οργανωμένης καλλιέργειας και διακίνησης των ναρκωτικών, η οποία αποτελεί μάστιγα κυρίως για τους νέους ανθρώπους. Ο εντοπισμός της συγκεντρωμένης φυτείας, η κατάσχεση 3.700 οπλίουχων φυτών, παπαρούνας, ανάλογη της οποίας δεν έχει συνδεθεί κατά το παρελθόν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, καθώς και η συλλήψη των 4 καλλιεργητών της έρχεται να επιβεβαιώσει
ακριβώς αυτή τη διαρκή και επίμονη προσπάθεια που καταβάλουμε πάντα μεθοδικά και συντονισμένα κατά των ναρκωτικών και των κυκλωμάτων που τα καλλιεργούν και τα διακινούν. Θα ήθελα να συγχαρώ τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Τιβών που συμμετείχαν στις έρευνες και στη συντονισμένη αυτή αστυνομική επιχείρηση, αλλά και να διαβεβαιώσω στους πολίτες της περιφέρειάς μας ότι οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν με κύριο γνώμονα και κοινή συνισταμένη την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Η ελληνική αστυνομία, όσο οφείλει από το ρόλο και την αποστολή που επιτελεί, θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των πολιτών.